Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Να είστε καλά. Καλή Σαρακοστή και όλες, μια και είναι και η μέρα τέτοια. Πώς περάσατε αυτές τις μέρες? Ξεκούραση. Α, η Παναγιώτα ξεκουράστηκε δηλαδή? Ξεκουράστηκε, αρκετά. Α, ξεκουράστηκε και η Παναγιώτα. Τι έχουμε τώρα όσον αφορά την αγωνιστική δραστηριότητα? Είχαμε προσφάτως, πριν πάμε να πούμε τα άλλα, να πούμε λίγο και την Παναγιώτα μας, την οποία είναι ένα κορίτσι έτσι πολύ σεμνό, πολύ γλυκό, πανύψηλο. Πόσο έχει φτάσει αυτό το παιδί? Είναι 80 τώρα. Έφτασε 80, ωραία. Η Παναγιώτα μας λοιπόν τα πήγε πάρα πολύ καλά προσφάτως. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ύψος γυναικών με 1,77 δεύτερη. Είχαμε πει για την αθλήτρια η οποία βγήκε πρώτη, η οποία ήρθε και. Ναι, να βλέπουμε και τις φωτογραφίες. Η οποία. Η Γκούσιν είναι μια αθλήτρια, είχαμε μιλήσει, είχαμε πει για το επίπεδό της, είχαμε πει για τη διαφορά άλματος που υπήρχε με την Παναγιώτα, το 94 της Γκούσιν με το 77 της Παναγιώτας. Η Παναγιώτα βεβαίως είναι ένα κορίτσι με πάρα πολλές δυνατότητες, με πάρα πολύ λαμπρό μέλλον. Τα είχε πάει εξαιρετικά τότε και γενικότερα η κυρκυριακή συμμετοχή ήταν πάρα πολύ καλή. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει βραβευτεί. Για να πάμε να δούμε και άλλη φωτογραφία, Παναγιώτη. Για και μιλάμε για την Παναγιώτα, βραβεύτηκε προσφάτως από τον Σέγας, αλλά βραβεύτηκε επίσης, παρακαλώ, και όχι μόνο εδώ με τον μπαμπά. Όχι, 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 μη μου την περνάς έτσι την προηγούμενη. Εδώ. Πώς συνεργαζόμαστε? Άστινε λίγο. Πώς συνεργαζόμαστε? Τα έχουμε ξαναπεί εμείς, αλλά είναι ωραία να τα λέμε. Όσο περνάει ο καιρός, συνεργάζεστε καλύτερα, ή επειδή ξέρει και η Παναγιώτα λίγο τώρα περισσότερο που πατάει, ξέρει τις δυνατότητές της, υπάρχει ένα τσίγκλισμα? Πώς είσαστε? Εντάξει, υπάρχει δυσκολία, ναι. Γιατί το επίπεδο τώρα της Παναγιώτας αρχίζει και γίνεται πιο απαιτητικό. Mm-hmm. Θέλει υπομονή και από τους δύο, ναι. Και όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σιγά μόνο σιγά, σίγουρο. Υπομονή χρειάζεται, δουλειά, όρεξη για δουλειά, καρτερικότητα. Έχετε κώδικες, δηλαδή κώδικες μεταξύ σας, έχετε λέξεις, έχετε... Κοιτάγματα, δεν ξέρω, έχετε τέτοια πράγματα? Εδώ έχουν κάθε μπαμπάς με την κόρη, ναι, το έχει. Ναι, αλλά σωστό. Από εκεί και πέρα είναι και το προπονητής με αθλητή. Ναι, ναι, να συνεχίσουμε να βλέπουμε φωτογραφίες εμείς όσο. Σίγουρα υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ μας που μερικές φορές είναι φοβερά αξιόλογη. Ναι, να μείνεις εκεί στη φωτογραφία, θα ρωτήσω επόμενη ερώτηση. Είναι πολύ αξιόλογη. Κάποιες φορές θα έχουμε και τις κόντρες μας, θα έχουμε και τα. Αυτά είναι φυσιολογικά. Στο σπίτι συζητάτε για την προπόνηση ή μόλις μπούμε σπίτι. Το αφήνουμε λίγο. Πώς είσαι? Συζητάμε. Εκεί. Έχουμε την τύχη, να, αφού είμαστε μαζί στο σπίτι, έχουμε την τύχη να. Όταν τη βλέπεις έτσι με τη. Εντάξει, είναι χαρά. Σημαία μας, με το εθνόσημο στο στήθος, με τα μετάλλια, με το χαμόγελό της είναι. Ξέρεις, όταν ένας αθλητής είναι χαρούμενος την ώρα που. Ναι. Που έχει αυτό το post έτσι τώρα, το βλέπεις να γελάει το παιδί, ναι. Σημαίνει ότι χαίρεται. Σωστά. Το πιο βασικό πράγμα είναι να είσαι στον αθλητισμό και να χαίρεσαι. Σωστά, σωστά. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στον πρωταθλητισμό που. Οι χαρές είναι πάρα πολύ λίγες σε σχέση με τις δυσκολίες που έρχονται. Ναι. Δηλαδή θα χαρείς μία φορά, θα λυπηθείς 20. Σωστά. Κάπως έτσι είναι στον πρωταθλητισμό. Για να δούμε και επόμενη φωτογραφία όσο εμείς μιλάμε με τον Θοδωρή. Για να δούμε και παρακάτω. Εδώ εντάξει, τα άλματά της νομίζω ότι. Δεν ξέρω, εμένα μου κάνει πολύ δύσκολο και προσφάτως σε αγώνες που είδαμε και σε υψηλό επίπεδο. Βλέπαμε αθλητές οι οποίοι. Δεν ξέρω αυτό. Βλέπεις αθλητές, το έχουμε ξαναπεί και μαζί. Η Παναγιώτα είναι πανύψηλη. Βλέπεις και αθλητές που είναι, οι αθλητές που είναι πιο κοντοί και τα καταφέρουν. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο αγώνισμα. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι το άλμα ύψος είναι ίσως το πιο αφύσικο, ναι. Αγώνισμα, με την έννοια ότι αυτή η κίνηση, το να πηδήσω με το σώμα μου και να, ναι. Εκτεθώ στο κενό, ναι. Δεν την κάνει αυτήν την κίνηση ο άνθρωπος από τη στιγμή που υπάρχει σαν άνθρωπος στην ανθρωπότητα, δεν το έχει ξανακάνει, ναι. Το κάνει τα τελευταία 40-50 χρόνια. Έχει διαπιστωθεί ότι η Παναγιώτα, ας πούμε, υπάρχει συγκεκριμένο μέρος του σώματός της που στα άλματά της θα ρίξει τον πύχη? Δηλαδή ο κάθε αθλητής, ας πούμε, λέμε αχ, με το γόνατο το ρίξα. Όταν πειράει άλμα επικοντό. Εδώ που πειράει Παναγιώτα, έχετε παρατηρήσει ότι ίσως με τα πόδια, με τα παπούτσια. Εντάξει, είναι πολλά. Είναι ανάλογα το τι λάθος θα κάνεις. Ναι, άρα εκεί τι βελτιώνουμε, το άλμα ή προσπαθούμε το σημείο αυτό να το απομακρύνουμε? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εξηγήσουμε. Είναι ένα αγώνισμα το οποίο από τη στιγμή που θα φύγεις από το έδαφος δεν υπάρχει καμία βελτίωση στον αέρα. Ναι. Στον αέρα έχουν προδιαγραφεί όλα από τη στιγμή που θα γίνει η όθηση. Αυτό που λες, ναι, έχεις δίκιο. Αυτό μας δίνει τη μεγάλη δυσκολία, το να πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ μέχρι τη στιγμή που θα φύγουμε από το έδαφος. Mm-hmm. Εκεί είναι όλη η ιστορία του αγωνίσματος και η δυσκολία του αγωνίσματος. Το ασκησιολόγιο, δηλαδή, εκτός από άλματα, τι περιλαμβάνει? Πώς μπορεί ένας αθλητής να βελτιώσει αυτό, να βελτιώσει το άλμα του? Κυρίως είναι εγκεφαλικό. Α. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να υπάρχουν
η σωματοδομή να είναι τέτοια που να σου επιτρέπει να εκτελέσει αυτό, αυτό το πράγμα. Αλλά γι' αυτό είπαμε ότι έχουμε και πολύ κοντού αθλητέ να κάνουν. Ναι, όλοι μπορούν να πηδήσουν ύψος. Το θέμα είναι το πόσο μπορεί να πηδήσει ύψος. Ευνοούνται τα παιδιά που έχουν πάρα πολύ ψηλά το κέντρο βάρους τους επειδή είναι ψηλά ή έχουν πάρα πολύ ψηλά πόδια κτλ. Αλλά και πάλι όμως από ένα σημείο και μετά αυτό γίνεται ντεσαβαντάζ. Πρέπει να υπάρχει μια αρμονία στην κίνηση, στα πάντα. Θέλω να βλέπουμε και άλλες φωτογραφίες, να τις σχολιάσουμε, γιατί μετά θα πάμε και σε άλλα θέματα. Εδώ είναι η πρόσφατη βράβευση από τον Σέγας εδώ, στο νησί της Παναγιώτας, η οποία πήρε και το δικό σου και τη δική σου, και τη δική σου την πλακέτα. Γιατί δεν ήσουν εδώ, Θοδωρή? Οικογενειακές υποχρεώσεις. Α, εντάξει, ήσουν εκτός. Ωραία, πάμε και παρακάτω. Πάμε και παρακάτω. Είμαστε OK με τις φωτογραφίες. Ωραία, είναι αυτή που ξεκινήσαμε. Λοιπόν, θέλω να δούμε μια άλλη, να πούμε για μια άλλη βράβευση, δεν θα τη δούμε. Η Παναγιώτα Ιδώση βραβεύτηκε, και ο Θοδωρής Δώσης, από τον Σέγας στη γιορτή τη μεγάλη που είχε γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι πολύ σημαντικό να τα λέμε αυτά, γιατί δεν ξέρω, το έχετε συνηθίσει πλέον το να βραβεύεστε. Εντάξει, τώρα μιλάμε για Σέγας, μιλάμε για την πρωτεύουσα κτλ. Ή ξέρεις, είναι στα πλαίσια του αθλητικού, της προπόνησης του αθλητισμού και όλα αυτά. Ή κάθε φορά ξέρεις, ήρθεστε, σας αρέσει. Ήρθεστε κάθε χρόνο πριν το Πανελλήνιο Κλειστό Στίβου. Γίνεται μια ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε, της αθλητικής χρονιάς, και αθλητές και προπονητές οι οποίοι πήγαν καλά την προηγούμενη χρονιά. Υπάρχει μια βράβευση από την κεντρική διοίκηση του ΣΕΓΑ στην Αθήνα. Έτσι και η Παναγιώτα, επειδή πήγε καλά, βραβεύτηκε το παιδί, όπως και όλοι οι αθλητές, ας πούμε, που πήγαν καλά την προηγούμενη χρονιά. Κοίταξε τώρα, λέμε για Κατερίνα Στεφανίδη, λέμε για Ολυμπιονίκη, λέμε για Βούλα Παπαχρήστου επίσης, μιλάμε για παιδιά διακεκριμένα. Μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς ότι η Παναγιώτα μου τώρα, εντάξει, σαν μπαμπά, σαν προπονητής, είναι σε μια αίθουσα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανέβει στο. Έχουν πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι. Από ένα σκαλί θα ξεκινήσουν όλοι. Σωστά. Έτσι, δηλαδή, η Παναγιώτα τώρα δεν έχει κλείσει ακόμη τα 18 χρονών, είναι μικρή. Σωστά. Σωστά. Για κάποιους που γνωρίζουν καλά τον πρωταθλητισμό, ο πρωταθλητισμός είναι κάτι που εξελίσσεται μετά το 18ο έτος ηλικίας. Δηλαδή από τώρα αρχίζουν, όχι τα δύσκολα, τώρα αρχίζει το ταξίδι της φυσιολογικά. Θα κάνει παρέα με πρωταθλητές, θα βραβευτεί μαζί με πρωταθλητές, αν τενεκευθεί καλά. Αυτό που παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο είναι να βοηθηθεί. Δηλαδή, διαπίστωσα και μάλλον σε συνέχεια αυτό που θες να πεις. Διαπίστωσα και στην πρόσφατη βράβευση που είδαμε εμείς, αν θες Παναγιώτα να μας δείξει τελευταία φωτογραφία από τον Σέγας εδώ στην Κέρκυρα, ότι είναι. Όχι, πώς να το πω, γιατί μιλήσαμε λίγο, πολύ λίγο μιλήσαμε. Τη ρώτησα για σένα, τι κάνεις κτλ. Είναι έτσι κάπως. Όχι νευριασμένη, πώς να σου το πω. Φέτος είναι θυμωμένη φέτος. Είναι, αυτή την αίσθηση. Και εδώ σε αυτή την εκδήλωση που μιλήσαμε για λίγο, ήταν πολλοί κόσμος και έπρεπε να κάναμε κάποια πράγματα. Και δεν έκατσε πολύ. Δηλαδή, μόλις τελείωσαν οι βραβεύσεις και αυτά έφυγε, δεν μπορέσαμε να προλάβουμε να κάνουμε δύο δηλώσεις, να πούμε δύο πράγματα. Δεν ξέρω, έχω αυτή την αίσθηση. Λίγο θυμό, νεύρα. Ξέρεις, η Παναγιώτα τώρα δεν είναι 15 χρονών. Ναι. Ούτε 16, ούτε 17. Γίνεται 18, γίνεται ένα μεγάλο κορίτσι. Δεν μπορείς να της κρύψεις κάποια πράγματα. Εξάλλου έχει το κινητό της τηλέφωνο, έχει τα social media, τα οποία την ίδια ώρα που η Παναγιώτα κάνει προπόνηση βλέπει που κάνουν προπόνηση οι συναθλήτριές της στην Ελλάδα ή οι συναθλήτριές της ή και στην Κέρκυρα ακόμη ή ακόμη και οι συναθλητές της σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν μπορείς να της πεις, ξέρεις Παναγιώτα, τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι εδώ και δεν μπορεί να τις κρυφτείς. Όπως επίσης θυμάμαι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων που κατέκτησε την 8η θέση, το 2015 είχε ξεκινήσει και είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία με τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων. Στους πρόσφατους όμως, είδα στους πρόσφατους αγώνες, βλέπω στο βλέμμα της αυτό που νομίζω ότι είδα και εκεί, στη βράβευση. Αυτό το πράγμα ότι ξέρεις, σαν να κοιτάει λίγο, σαν να έχει ένα πείσμα, σαν να έχει ένα αυτό, σαν να λέει θέλω να φύγω, θέλω να τα καταφέρω, θέλω κάτι καλύτερο. Εσύ φαντάζομαι το ξέρεις καλύτερα αυτό. Είναι πολλά πράγματα που έχουν προσθεθεί πάρα πολύ. Υπήρχε ένας τραυματισμός πέρυσι, ο οποίος ας πούμε, μας έκανε όλη τη χρονιά, ενώ ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ, με πολλές προσδοκίες για να κλείσει η χρονιά. Αναγκαστήκαμε όλη τη χρονιά να μην γυμναστούμε σχεδόν, όχι καθόλου. Δεν κάναμε τίποτα που να έχει σχέση με το άλλο μας ύψος. Κάναμε μία συντήρηση, απλώς να περάσουμε, να πάρουμε την εμπειρία από Ολυμπιακούς Αγώνες, από τα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Παρ' όλα αυτά, περάσαμε αξιοπρεπώς. Όταν βρέχει και σου λέει η Παναγιώτα, θέλω να πάω με βροχή, γιατί μου έχει πει, ξέρω ότι κάνει και με βροχή προπόνηση, έτσι. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει και χωρίς βροχή, γιατί
Τι κάνετε με τη βροχή? Κοιτάξτε, τις περισσότερες φορές φέτος είχαμε πρόβλημα μεγάλο. Mm. Πέρυσι είχαμε θεϊκή βοήθεια, δεν έβρεχε τις ώρες που πηγαίναμε. Δεν έκανε πολύ κρύο πέρυσι. Φέτος όμως, αυτή τη χρονιά που πέρασε, παρόλο που στην αρχή είχαμε στοχεύσει να κατέβουμε στο κλειστό και να κάνουμε ένα καλό πέρασμα, δυστυχώς από τον Νοέμβριο και μετά ο καιρός ήταν πολύ δύσκολος για το νησί. Αναγκαστήκαμε. Αναθεωρήσαμε κάποια πραγματάκια γιατί είχαμε δυσκολίες. Τεχνικά δεν μπορούσαμε που να γυμναστούμε. Γιατί, κάτσε γιατί, τώρα, τώρα περίμενε, γιατί είμαστε ένα νησί. Προσφάτως βγήκε πριν από κάποιο καιρό ο πρόεδρος του Κρικυριακού, είπε για ένα υλικό πολύ που ήρθε στο νησί που έφτασε μετά από καιρό που το περιμέναμε, τι κοντάρια, τι αυτό, τι από εδώ, τι από εκεί. Γιατί έχουμε ένα κορίτσι το οποίο έχει πάει Ολυμπιάδα νέων, Πανελλήνιους αγώνες, έχει διακριθεί ευρωπαϊκά, έχει κάνει τόσα πράγματα η Παναγιώτα. Γιατί δεν υπάρχει ένα τηλέφωνο, Θοδωρή, η Παναγιώτα αυτό, πάει εξαιρετικά, να βοηθήσουν. Γιατί, αυτό γιατί. Ξέρω, αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το... Ναι, το ξέρω, αλλά ξέρω ότι είσαι και εσύ πικραμένος με αυτό το σκηνικό. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να αλλάξω έτσι την ατζέντα της καθημερινότητας που έχουμε το παιδί. Εμάς εμείς χαιρόμαστε μέσα στο γήπεδο. Ναι. Μας αρέσει αυτό που κάνουμε, το αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Και δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία γιατί δεν έχουμε κάποια πράγματα. Εγώ θεωρώ κάποια πράγματα είναι αυτονόητα. Όχι, δεν ρωτάω εσένα αυτό. Αυτό ρωτάω γενικότερα, γιατί όταν υπάρχουν κάποιοι κερκυραίοι που έχουν διακρίσει, το σωματείο λέγεται ο Κέρκυρα, λέγεται Κερκυριακό, λέγεται οτιδήποτε, το θέμα είναι να στηριχθεί και να υποστηριχθεί. Εκεί το ερώτημα είναι προς εκεί. Δεν είναι προς εσένα. Η αλήθεια είναι ότι στο νησί αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά σωματεία στίβου, τα οποία θέλουν δεν θέλουν κάποιοι να το καταλάβουν, κάποια είναι ευνοούμενα, κάποια δεν είναι. Ναι. Έτσι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Υποτίθεται ότι την πολιτική στον στίβο στην Ελλάδα την έχει καθαρά ο ΣΕΓΑΣ. Mm-hmm. Δεν την έχουν ούτε οι Δήμοι, ούτε οι περιφέρειες. Ναι. Οι Δήμοι και οι περιφέρειες ασχολούνται για το να έχουν οι δημότες τους και οι πολίτες της κάθε περιοχής να έχουν αθλητικούς χώρους να γυμνάζονται. Mm-hmm. Για το που θα γυμναστεί η δόση και ο κάθε αθλητής, οποιαδήποτε σωματείο στην Κέρκυρα, υπεύθυνος είναι καθαρά ο ΣΕΓΑΣ. Μάλιστα. Και είναι η τοπική επιτροπή ΣΕΓΑΣ. Όχι ο ΣΕΓΑΣ στην Αθήνα. Ναι. Τοπική επιτροπή ΣΕΓΑΣ στην Κέρκυρα θα έπρεπε να έχει λύσει αυτονόητα πράγματα εδώ και 3-4 χρόνια. Και να μην εκτίθονται παιδιά του επίπεδου της Παναγιώτας. Γιατί δεν είναι μόνο η Παναγιώτα, είναι και άλλα παιδιά. Ναι. Εκτίθονται στο ίδιο νησί. Κάποια παιδιά κάνουν προπόνηση με καλύτερες συνθήκες και κάποια παιδιά όχι. Αυτό που είχε υποθεί προσφάτως, το είχαμε συζητήσει και με τους ανθρώπους της τοπικής επιτροπής, έχασε εδώ για ένα σκέπαστρο πίσω από τη μεγάλη κερκίδα. Αν θα γίνει, πώς θα γίνει, ίσως γίνει, θα μπορούσε να βοηθήσει ή είναι κάτι αυτό που. Είναι, αυτό είναι θα μου επιτρέψετε να σας πω τώρα, επειδή ζω μέσα στον χώρο του γηπέδου. Ναι. Εδώ το γήπεδο έχει καταρχήν πρόβλημα στασιμότητα σε κερκίδα. Καλά, αυτό είναι κάτι που από τη Γενική Γραμματεία δεν πρέπει να περάσει ποτέ. Ναι. Έτσι. Άρα δεν πρόκειται να φτάσουμε να γίνει. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Εδώ σημασία έχει ότι αν έξω από το στούντιο σας υπάρχει κλειστό γυμναστήριο, έχει παραχωρηθεί από τον κύριο Δαβί στα παιδιά στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος μόνο εκεί μέσα. Δεν έχει γίνει καμία, παρόλο που έχουμε ζητήσει εγγράφως να μπαίνουμε μέσα, δεν μπαίνει κανένας άλλος. Μου έχουν υποσχεθεί από πέρυσι ότι θα μπαίνει το παιδί μέσα. Η περιφέρεια έδωσε χρήματα. Ναι. Σε κερκυραϊκό σωματείο, προφανώς δεν ξέρω πώς θα έδωσε και πού, για να πάρθουν στρώματα, να πάρουν τα πάντα. Παρθήκανε τα στρώματα. Πήραν τα στρώματα. Εγώ μόλις πήγα τον Νοέμβριο και ζήτησα και από τον πρόεδρο του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου να έρθουν τα στρώματα εκεί πέρα, σφυρίζουν από την άλλη πλευρά. Ναι. Εντάξει, έχουμε φτάσει το Φεβρουάριο, μπήκαμε Μάρτιος, πέρασαν 3 μήνες, δεν έχω μπει μέσα στο. Γιατί ο χώρος μέσα μπορεί. Οπότε... Δεν είναι αυτό. Ο χώρος χρειάζονται προδιαγραφές. Δηλαδή, όταν κάποιος θέλει να πει ότι προσφέρω στον κερκυραϊκό αθλητισμό ή είμαι περιφέρεια οτιδήποτε, ωραία, δίνεις χρήματα σαν περιφέρεια, αλλά είναι και η δόση πολίτης της Κέρκυρας. Σωστά. Και δεν μπορεί, ας πούμε, να έχω κάποια στρώματα. Να τα βάζω σε ένα κλειστό γυμναστήριο μέσα, κλεισμένα, να μην επιτρέπω αυτά τα στρώματα να μπουν μέσα στο κλειστό, mm-hmm. ή να έχω οριοθετήσει το χώρο του κλειστού γυμναστηρίου στον Κερκυραϊκό, εδώ απ' έξω, να είναι μόνο, ας πούμε, για 2 οριζόντια άλματα. Να. Έτσι, μόνο για μήκος τριπλούν και για επικοντό. Να. Ενώ ο χώρος προσφέρεται να γίνουν και άλλα πράγματα.
Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική. Ωραία. Να ανοίξουμε μία μικρή δίωγο προς τον Κυριακό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πραγματικά θυσιάζουν, ώρες θυσιάζουν ακόμα και την εφηβεία τους, θυσιάζουν τη ζωή τους για τον αθλητισμό. Καλό θα είναι να βρεθεί μια τέτοια λύση, η οποία δεν νομίζω ότι θα βλάψει κανέναν, ίσα ίσα. Θέλω να σας πω κάτι, γιατί τώρα εντάξει, θα μιλήσω έξω από τα δόντια ξεκάθαρα. Ναι, γιατί δεν είναι πολύ καλά. Δηλαδή, αν πάτε, τώρα, αν πάτε αυτή τη στιγμή τώρα σε ένα λύκειο στην Κέρκυρα, θα δείτε στο ίδιο θρανείο να κάθεται, ας πούμε, η Δόση Παναγιώτα και η άλλη, μια πολύ σπουδαία αθλήτρια από το νησί, η Καρύδη και η Σπυρίδουλα. Αυτά τα δυο τα κορίτσια είναι μαζί. Είναι φίλες, αγαπιούνται. Φίλες μαζί. Το ένα το κορίτσι κάνει προπόνηση στο κλεισό του Κερκεντρικού Γυμναστικού Συλλόγου και το άλλο το κορίτσι το κοιτάζει μέσα στα μάτια. Να. Και πείτε μου τώρα, ας πούμε, την ψυχολογία που έχει το ένα παιδί και την ψυχολογία που το έχει το άλλο το παιδί. Να. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Να. Γιατί αυτοί που ευθύνονται δεν είναι τα δέντρα. Έτσι, ευθύνονται άνθρωποι που έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι τοπικές επιτροπές, είναι πρόεδροι σωματείων που διαχειρίζονται κλειστά γυμναστήρια, είναι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν χρήματα του δημοσίου να πάνε σε σωματεία για να έχουν λύσεις σε προβλήματα αθλητικά στο νησί. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι εμείς να καθόμαστε στο κρύο 3,5 χρόνια τώρα και με υποσχέσεις το καλοκαίρι. Μάλιστα, φτάσαμε στο σημείο να μας βραβεύει ο Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος. Ναι. Να μας βραβεύει μέσα στο κλειστό, να υπόσχονται ότι σε 5 μέρες, 10 μέρες θα έχουμε στρώματα για να πηδάμε. Και εμείς να είμαστε ακόμα απ' έξω. Οι πράξεις έχουν σημασία. Η τύχη μας τώρα είναι να τη φεύγουμε. Δηλαδή, η τύχη στην Παναγιώτα αυτή τη στιγμή είναι ότι θα φύγει από το νησί και θα πάει να γυμναστεί στην Αθήνα. Ναι, αλλά έρχονται και άλλα παιδιά από πίσω. Δηλαδή, αν έρθει στο γήπεδο. Ήθελα να πάω στο ότι το θέμα δεν είναι η Παναγιώτα, δεν είναι η Ματούλα, δεν είναι το Δωρή. Το θέμα είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Και αν προσέξετε, έχω τώρα 4 χρόνια που κάνουμε αυτή την προσπάθεια με την Παναγιώτα. Και δεν έχω βγει σε κανένα μέσο και να πω, ξέρεις, μου φταίει ο ένας, μου φταίει ο άλλος. Δεν κατηγορώ κανένα, γιατί σπίτι μας, είναι η οικογένειά μας ο στίβος. Αλλά κάποια πράγματα έχουν ξεφύγει από τα αυτονόητα. Αυτό το παράδειγμα που έφερες πριν είναι τόσο πολύ σωστό. Βλέπεις τα παιδιά, βλέπεις την Παναγιώτα με τη Σπυριδούλα. Είναι στο ίδιο θρανείο είναι τα παιδιά. Και όταν έκαναν μαζί προπόνηση κάποτε προ κλειστού προπονητηρίου Κερκυριακού κτλ. Τρώγανε μαζί τη βροχή ακριβώς, έξω. Τώρα είναι το τρώει, το ακριβώς. Το θέμα δεν είναι τα παιδιά. Τα παιδιά σαφώς και δεν έχουν ποτέ τίποτα να χωρίσουν και δεν φταίνε για οποιοδήποτε θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει και αυτό το θέμα κάποια στιγμή να λυθεί. Εντάξει. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος ο Κερκυραϊκός, ιστορικός, με πολύ μεγάλη ιστορία βεβαίως, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν σωματεία και θα υπάρξουν. Μπορεί να γίνουν και άλλα σωματεία αύριο μεθαύριο, μπορεί να γίνει και ένα καινούριο σωματείο. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, υπάρχουν αθλητές οι οποίοι πραγματικά θυσιάζουν τα πάντα προκειμένου να φέρουν διακρίσεις πολύ, πολύ σημαντικές. Θα έχουμε τη χαρά σε λίγο να μιλήσουμε με την Ελένη Κορονάκη από τον Άο Κέρκυρα. Ίσως έχουμε κάποιο θέμα στην επικοινωνία μας. Εντάξει, δεν έχουμε θέμα σε αυτό. Συνεχίζουμε να μιλάμε με τον Θοδωρή. Φεύγει η Παναγιώτα γιατί? Φεύγει για σπουδές, φεύγεται για να αναζητήσετε ένα καλύτερο αθλητικό μέλλον? Εντάξει, αναγκαστικά τώρα η Παναγιώτα πρέπει να πάει για το πανεπιστήμιο της. Ωραία. Εκεί έχετε κάνει κάποιες επαφές προκειμένου να συνεχίσει προπονήσεις? Ακόμα είμαστε σε μια διαδικασία το τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά. Θα εξαρτηθεί από το τι αποτελέσματα θα έχουμε μαζί μέχρι και τον Ιούλιο φέτος που έχει το πανευρωπαϊκό της πρωτάθλημα. Ναι. Περιμένουμε να έχουμε μια χρονιά η οποία θα περάσει ανώδυνη, χωρίς τραυματισμούς, ώστε να δείξουμε τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Αν όλα πάνε καλά, Θεού θέλοντος, φυσιολογικά συνθήκες προπόνησης δεν θα έχουμε πρόβλημα από εδώ και στο εξής. Έχετε φάει τα δύσκολα σε εισαγωγικά. Τα δύσκολα φύγανε. Απλώς εμείς θέλαμε φέτος, ας πούμε, το χειμώνα να κάνουμε ένα πέρασμα τεχνικό. Έχουμε μείνει πάρα πολύ τεχνικά πίσω. Δηλαδή, ένας αθλητής στο επίπεδο της Παναγιώτας πρέπει να κάνει πάρα πολλά άλματα μέσα στο χειμώνα. Είναι τεχνικό το αγώνισμα. Εμείς δεν κάναμε κανένα άλμα. Είναι δηλαδή να πηγαίνει να κάνει αγώνες και ουσιαστικά στους αγώνες να κάνει τα άλματα που δηλαδή για να σας δώσω να καταλάβετε, η Παναγιώτα πήγε σε αυτόν τον αγώνα στο Πανίνο Πρωτάθλημα φέτος με 20 άλματα. Ναι. Όταν οι άλλοι αθλητές φτάνουν με 600 άλματα. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Εκείνη η διαφορά. Εκείνη η διαφορά, ναι. Και αυτό ήθελα, όταν στην αρχή μίλησα για τη διαφορά που υπήρχε τη Γκούσιν με τη Δόση. Καλά, η Γκούσιν ακόμα περισσότερο που ήρθε και από το εξωτερικό. Όχι, το κορίτσι είναι αξιόλογο, αλλά το 94 με το 77, όχι το 77 τη Παναγιώτα, δεν είναι μια αξιόλογη επίδοση. Αλλά υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι η Παναγιώτα μερικές φορές σε αγώνες κάνει πρώτη φορά άλματα. Πάει σε έναν αγώνα και ουσιαστικά κάνει εκεί τα πρώτα λοιπόν, της άλματα και τον αγώνα. Θέλετε να γελάσετε? Πήγαμε σε ένα meeting Τσεχία. Ναι. Με το που πήγαμε, η ερώτησή της, τώρα τι κάνουμε?
Ναι. Τώρα τι κάνουμε, είχαμε να πηδήσουμε 20 μέρες. Ναι. Από ένα κάπου πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, μας πιάσαν και τα χιόνια. Ναι. Από τότε είχαμε να πηδήσουμε άλματα, 20 μέρες. Πήγαμε στο κάπου να πηδήσουμε. Αλλού το ένα το πόδι, αλλού το άλλο το πόδι. Λυγικό. Είναι τεχνικό το αγώνισμα. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν θέλεις να έχεις στο νησί και άλτες του ύψους. Και η τεχνική δεν είναι, την είπαμε μια φορά, τη θυμάσαι παιδί μου, θα την ξανακάνεις. Η τεχνική είναι επανάληψη. Και κάθε μέρα, καθώς μεγαλώνει το παιδί, όλα αλλάζουν. Ναι. Η προπόνηση όσο εξελίσσεται στο παιδί, τόσο εξελίσσεται η τεχνική του. Ναι. Λοιπόν, εκεί είμαστε τώρα. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Θέλω όμως κάποια στιγμή, και ξέρω ότι μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στο χώρο και έχουν αναφερθεί ίσως και σε όλα όσα έχουμε πει, ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις κάτι. Όχι για την Παναγιώτα τη Δόση και για τον Θοδωρή, για όλα τα παιδιά. Είναι ίσως το πιο σωστό. Θα μπορούσε να πει κάποιος και εγώ έχω το δικό μου το... είναι λίγο τα πράγματα... Θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα στο νησί και κυρίως όταν δεν υπάρχουν αθλητικές καταστάσεις, όταν έχουμε λυπή προγράμματα, λυπείς αθλητικές καταστάσεις, οι οποίες είναι έτοιμες να καταρρεύσουν. Δεν θα αργήσει και αυτό να γίνει βέβαια. Δεν θα αργήσει και αυτό. Έχουμε Ελένη Κορονάκη. Πάμε. Για να τη δούμε την Ελένη την Κορονάκη. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού είσαι, Ελένη μου, τι κάνεις? Είμαστε με τον Θοδωρή το Δόση. Μιλάμε για τις δυσκολίες, τις πολλές. Να δούμε και λίγο, να δείξουμε και λίγο την Ελένη και το Θοδωρή να δείχνεις. Την Ελένη θέλω να δούμε. Μιλάμε για το σωματείο, μιλάμε για τον Ακέρκυρα, μιλάμε για την Παναγιώτα τη Δόση και μιλάμε για τις δυσκολίες που υπάρχουν για οποιοδήποτε παιδί σε οποιοδήποτε σύλλογο που κάνει στίβο. Το οποίο κάνει προπονήσεις εκεί, που σε βλέπουμε και σένα εκεί στη φωτογραφία, στο εθνικό στάδιο, αναγκαστικά, στις συνθήκες αυτές. Δύσκολα τα πράγματα. Ναι, ναι, είναι δύσκολα και έχουμε βγει από έναν δύσκολο και κρύο χειμώνα φέτος. Ναι. Με προβληματικές συνθήκες προπόνησης και προετοιμασίας. Μέλημά μας ήταν κυρίως να μην χαθούν πολλές προπονήσεις και να μην έχουμε και τραυματισμούς. Είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί είμαστε και ένα νησί που έχει πάρα πολλές βροχές, που έχει αντίξωες συνθήκες, που δεν είναι εύκολο να φύγεις, να πας κάπου αλλού. Δεν ξέρω αν σας έχει πει ο Δόσης, σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα παλιότερα πήγαιναν κάθε Σαββατοκύριακο στα Γιάννενα για την προετοιμασία της. Φαντάσου τώρα, έξω θα φαντάσου και για δυο, έτσι. Ναι. Θα πάτε βέβαια στα Γιάννενα και 24 του μήνα στο Εθνικό Στάδιο Σωσιμάδων για αγώνες που έχετε εκεί, αγώνες στίβου για κατηγορίες K16, K14, K20 και K10. Με τους αθλητές σας βεβαίως, οπότε φαντάζομαι ότι εκεί θα υπάρχει συμμετοχή από τον Ακέρκυρα, έτσι δεν είναι, Ελένη? Ναι, 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 σαφώς. Είναι μια συνάντηση που θα αποτελέσει ουσιαστικά το πρώτο τεστ πριν από τους διασυλλογικούς αγώνες και τα πανελλήνια πρωταθλήματα που θα ακολουθήσουν από τον επόμενο μήνα και μετά. Mm-hmm. Τον επόμενο μήνα αρχίζουν τα διασυλλογικά στις κατηγορίες αυτές. Ωραία. Δεν θέλω να σταθούμε τόσο στους αγώνες. Θέλω να μου πεις, έχεις συνέβρα? Ξέρεις, καμιά φορά μεταξύ μας έχουμε πολλά πράγματα. Μου έχεις κολλήσει τον τίτλο της κακιάς, έτσι επάξια. Λέμε με το Θοδωρή το γεγονός ότι υπάρχουν αθλητές οι οποίοι αντιμετωπίζονται διαφορετικά με διαφορετικές συνθήκες προπόνησης και αυτό μπορεί να δημιουργεί βεβαίως στα παιδιά και στους προπονητές και στους ανθρώπους του αθλητισμού αυτή την ένταση, αυτό το θυμό, αυτό την πικρή, αυτά τα νεύρα. Κοίταξε, Ματούλα, εμείς προσπαθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια να μην δημιουργούμε εντάσεις. Το ξέρω. Να μην κάνουμε τα παιδιά μας να αισθάνονται άσχημα μεταξύ τους. Υπολογίζαμε σε ένα καλό κλίμα, επειδή στον αθλητισμό τώρα πλέον μπαίνουν και νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι. Σωστά. Και η δίκη στους ΣΕΓΑΣ έχει αλλάξει. Βλέπουμε με πολύ αισιοδοξία, βλέπαμε τα πράγματα και θέλαμε να αλλάξουν. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι χρέος όλων όσων ασχολούνται με τον κερκυραϊκό στίβο και αθλητισμό γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχουν, όταν λέμε κερκυραϊκός αθλητισμός, δεν εννοούμε μονάχα τα παιδιά του κερκυραϊκού γυμναστικού συλλόγου. Σωστά, αυτό λέμε και εμείς εδώ. Ναι. Και δεν το βλέπουμε ανταγωνιστικά, γιατί και εμείς ξεκινήσαμε από εκεί, ήμασταν παιδιά του κερκυραϊκού, ήμασταν προπονητές του κερκυραϊκού, τα περισσότερα παιδιά. Και οι καρύδοι και πώς θα λένε, υπήρξαν παιδιά που τα μεγαλώσαμε εμείς. Ναι. Ήταν παιδιά δικά μας. Δεν μπορούμε να τα δούμε σαν παιδιά άλλου συλλόγου. Σωστά. Έτσι. Οπότε έχει συντηρηθεί αυτό το σύστημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι όταν ακούς, ας πούμε, και κερκυραϊκός αθλητισμός, να πάει το μυαλό σου σε ένα σωματείο. Δεν είναι έτσι όμως.
Υπάρχουν και άλλα σωματεία και υπάρχουν παιδιά που βραβεύονται από αυτά τα σωματεία, που σημαίνει ότι γίνεται δουλειά, ότι υπάρχει όρεξη, υπάρχει μεράκι σε αντίξωες συνθήκες, σε συνθήκες που δεν είναι ίσες για όλους. Είναι άσχημο. Είναι δεν άσχημο ότι είναι θυμωμένοι. Είναι άσχημη η αίσθηση, δημιουργεί πίκρα. Δηλαδή κάποια στιγμή είμαστε άνθρωποι που με το μεράκι το δικό μας και τη θέληση καθόμαστε και επιμένουμε ακόμα. Είναι δύσκολες οι εποχές. Δεν θα αφήσει ο άλλος, περνώντας ο χρόνος, τον καιρό να περνάει χωρίς να βλέπει αποτελέσματα. Ναι. Δεν μπορεί να θυσιάζει την προσωπική του ζωή, τον ελεύθερό του χρόνο. Έχεις όταν, βλέπει ότι, όταν βλέπει ότι τα αποτελέσματα είναι και όχι μόνο εγώ, είστε το παιδί κάποια στιγμή από μόνο του θα πει και δεν ξαναδείς βαρέθηκα. Αν ένα παιδί δεν έχει, δεν είναι ουτοπικά αυτά που σας λέω, γιατί αν ένα παιδί δεν έχει χώρο να αθληθεί, δεν θα έχει αποτελέσματα καλά. Έχεις δίκιο. Μα τα έχουμε πει αν και από κοντά, έχουμε δει και τις συνδίκες εκεί πίσω από τα αποδητήρια. Λοιπόν, είναι δυνατόν η Παναγιώτα, ας πούμε, να μην έχει στρώμα ύψους και να έχουμε πρωταθλήτρια ύψους και να κόβουμε τα φτερά σε αυτό το παιδί. Και πίσω από την Παναγιώτα, η Παναγιώτα μας θα φύγει. Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί αθλητές. Έχει πετύχει για τις συνθήκες που αντιμετωπίζει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν πίσω όμως παιδιά που είναι αξιόλογα και ακολουθούν. Δηλαδή ήδη τώρα ας πούμε στα Γιάννενα που σας είπα ότι είναι ένα παιδί, κάνουν τον τεπούτο τους πολλά μικρά αξιόλογα παιδιά. Σωστά. Τα οποία κάποια στιγμή έχουν και σαν πρότυπο την Παναγιώτα και τη βλέπουν. Έχουν σαν πρότυπο την Παναγιώτα. Έχουν σαν πρότυπο την Παναγιώτα και εμείς έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για αυτά τα παιδιά. Να απαιτήσουμε κάποια στιγμή, δηλαδή δεν θα μπορούμε να το παίζουμε τόσο υπεράνω. Κάποια στιγμή θα υποθούν πράγματα. Θα διεκδικήσουμε πράγματα. Ελένη, θα τελειώσουμε και τη συζήτηση με τον Θοδωρή. Θα να του δώσω ακόμα 2-3 λεπτά για να μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας τηλεφωνικά. Τα λέμε εμείς ούτως ή άλλως αρκετά πυκνά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Ελένη μου, καλό βράδυ. Είναι τόσο εμφανές αυτό. Ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στο γήπεδο, ξέρεις, με έναν καφέ, απλά για να δουν το παιδί τους που είναι οπουδήποτε, 5-6 χρόνων. Είναι διάχυτο αυτό το πράγμα. Το ότι κοιτάει ο κόσμος, κοιτάνε οι γονείς και λένε πού ερχόμαστε καλά, πού κάνουν προπονήσεις τα παιδιά. Εντάξει, είναι αυτό δύσκολα. Πράγμα. Κοιτάξτε, είναι δύσκολα γιατί κάποια στιγμή και ο γονιός με το κολυμβητήριο, με το στίβο, με όλα τα αθλήματα, κάποια στιγμή δεν πειτάξει το παιδί μου, δεν μπορεί να κρυώνει, δεν μπορεί να βρέχεται, δεν μπορεί να αρρωσταίνει. Θα σας πω κάτι. Οι συνθήκες στο νησί για το γήπεδο του Στίβου είναι πάρα πολύ καλές ως προς τι. Ως προς το ταρτάν του, το χορταράκι του, έχει τα στρώματα του ύψους εκεί, έχει τα στρώματα του υπηκοντό, έχει μια υποτυπώδη μικρή αίθουσα που μπορείς να κάνεις κάποιες ασκήσεις στην άλλο, αλλά είναι για ένα επίπεδο πολύ χαμηλό. Ναι. Δηλαδή, αν θέλουμε από εδώ και στο εξής να δουν κάποιοι άνθρωποι σοβαρά τον Στίβο, θα πρέπει να κάνουν. Όχι να κάνουν κάτι καινούριο. Τα αυτονόητα, δηλαδή μία αίθουσα. Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό κάποια στιγμή, όλα αυτά που λέμε, δηλαδή. Αυτό έπρεπε, τόση ώρα. Αυτό έπρεπε να έχει έπρεπε γίνει, προσέξτε. Να γίνει. Επειδή εγώ μιλάω σαν δόσης Θοδωρής, σαν προπονητής Στίβου και με ονοματεπώνυμο. Όπως εγώ έχω ονοματεπώνυμο και είμαι προπονητής, έτσι υπάρχουν και άνθρωποι με ονοματεπώνυμα, οι οποίοι διατελέσανε τα τελευταία 30 χρόνια στις τοπικές επιτροπές του ΣΕΓΑΣ, πρόεδροι. Ή άλλοι οι οποίοι ήταν τεχνικοί σύμβουλοι. Ο κύριος Νίκος Μόσχος είναι τεχνικός σύμβουλος πόσα χρόνια τώρα. Ναι. Θέλετε να σας πω ότι η Παναγιώτα δώσει πηδάει ύψος με πύχη τον οποίο μας τον στείλανε από την Καβάλα. Α. Θέλετε να σας πω ότι τα παιδιά του Κέρκυρα ρίχνουν ακόντια τα οποία μας τα στείλανε από την Λέσβο. Γιατί ξέρουν τι τραβάμε. Ωραία. Απλά αυτό είναι ντροπή μας τώρα να το λέμε. Και βέβαια είναι ντροπή. Το λέω, δεν θα το έλεγα. Ακούει. Όχι, δεν το λέω. Δεν θα το έλεγα. Καλά κάνεις και το λες. Δεν θα το έλεγα. Να ακούει ο Κερκυραίος, δηλαδή, ότι ο Κερκυραίος με τον Κερκυραίο απλά έχουν αυτή τη διαφορά. Απλά πράγματα. Είναι εγώ πολύ έχω, ντροπή μας αυτό. Έχω στο νησί, έχω 18 χρόνια. Σαν καθηγητής φυσικής αγωγής από το σχολείο, έστειλα παιδιά συνέχεια στο Στίβο με τη χαρά μου να πάνε τα παιδιά να αθληθούν, γιατί από εκεί προέρχομαι. Όταν ξαφνικά ασχολήθηκα με το Στίβο στο νησί. Έφτασε στο σημείο να σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, έχω τώρα 4 χρόνια εκεί πέρα. Δηλαδή, όλα τα έχω αγοράσει από την τσέπη μου. Τις μπάρες που κάνουμε, τα κιλά, τα πάντα, τα μπόκ που χρησιμοποιούμε, όλα. Δεν έχει τίποτα εδώ στο νησί. Να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, κάποιος άλλος εκτός από το σωματείο του Κερκυριακού Γυμναστικού Συλλόγου. Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε. Τόσο πολύ δύσκολο είναι. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο από ότι
Και ξέρετε, δεν λέω, θα μπορούσα κάλλιστα να πω, μπράβο, φτιάχτηκε ένα κλειστό γυμναστήριο, έγινε μία παραχώρηση από τον κύριο Δαβίδ. Και μπράβο το άνθρωπος. Έτσι, μπράβο το άνθρωπος. Αλλά, αλλά πέρα, το απλό, αυτά τα παιδιά γιατί να παίξω. Έχεις δίκιο. Θέλω να κλείσω αυτό πράγματα. Το ερώτημα, το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Γιατί αυτά τα παιδιά να παίξω και να μην αυτά τα παιδιά παίξω, να μην τρεπόμαστε σαν Κερκυραίοι να λέμε ο Κερκυραίος και ο Κερκυραίος τελείως διαφορετικά πράγματα, είναι ντροπή. Δυστυχώς αυτή είναι αλήθεια. Όπως. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Νομίζω καλά. Ότι πάντα οι συζητήσεις μας είναι ενδιαφέρουσες και πάντα έχουμε πράγματα να πούμε. Και για να μην μείνουμε, συγγνώμη κιόλας, ναι, για να μην, ναι, μείνουμε, ναι, να μην μείνουμε στο ότι τα πράγματα είναι άσχημα. Τα πράγματα είναι άσχημα στο επίπεδο του. Των υψηλών επιδόσεων αθλητισμού. Ναι, δηλαδή, ναι, τα παιδιά που έρχονται αυτό, στο γήπεδο απολαμβάνουν, ναι, στις, ναι, χαμηλότερες, ναι, ηλικίες, απολαμβάνουν κάποια πράγματα. Αλλά και αυτά τα παιδιά, ίσως μεγαλώνοντας, θα φτάσουν σε ένα επίπεδο που θα διαλέξουν αν θα συνεχίσουν. Ακριβώς. Πιο... Ακριβώς. Αν κάποιοι ακούνε και έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους, πρέπει να ξέρουν πού δίνουν χρήματα, πώς τα διαχειρίζονται και ποιοι γεύονται τους κόπους από αυτά τα χρήματα. Θα σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά.